Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα και ας συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αθήνα, με τον γνωστό δημοσιογράφο τον κύριο Γιώργο Χουδαλάκη. Τον ακούτε στο ραδιόφωνο, τον βλέπετε στην τηλεόραση, τον διαβάζετε στον τύπο. Καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Χουδαλάκη. Καλημέρα, Καντάσια. Γεια σας, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Μετράμε θερμοκρασίες. Α, μάλιστα. Τι θερμοκρασίες, πολιτικές ή κανονικές? Κοίτα, οι πολιτικές είναι κάθονα. Οι άλλες έχει ένα μελτεμάκι, κάπως αντέχονται. Μάλιστα. Και τι γίνεται με τον καύσωνα λοιπόν τον πολιτικό, πού πάνε τα πράγματα, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, χωρίς να θέλω τώρα να το λαϊκίσω, το πράγμα πάει από πλευράς πολιτικής σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι ζουν, γενικώς το λέω, δεν αναφαινομούν στην κυβέρνηση μια φυσιολογική ζωή. Ασχολούνται με αυτά που τους αφορούν και ξεχνάνε αυτά που μας αφορούν. Δηλαδή, πολλή κουβέντα γίνεται, ξέρω εγώ, για τον εκλογικό νόμο, για τούτο, για εκείνο, για τ' άλλο. Την ίδια ώρα ο Κοσμάκης έξω καίγεται. Πήγα, ας πούμε, στο ATM εχθές, συνοδεύοντας τη σύζυγο για να τραβήξουμε λεφτά. Περνάει ένας από δίπλα, μου λέει: Γιωργάρα, τελειώσαν τα λεφτά. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας κόσμος, ο δικός μας κόσμος, ο οποίος αντιμετωπίζει τα καθημερινά προβλήματα. Την ίδια ώρα συζητάμε για τα εκλογικά συστήματα, συζητάμε για εξεταστικές επιτροπές, για το αν έπρεπε να έχουμε plan B και γιατί είχαμε, για αν είχαμε και άλλα τέτοια. Είναι εκτός τόπου και χρόνου κατά τη γνώμη μου η πολιτική κουβέντα και η ατέτα των ημερών. Και τι γίνεται δηλαδή τώρα με όλο αυτό το φαινόμενο? Όπως λέτε και εσείς, ο κόσμος έχει σημαντικά προβλήματα και γίνεται, πιστεύω, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη, η θελημένα κιόλας και εμένα από πλευράς του πολιτικού κόσμου, μείζουν θέμα το εκλογικός νόμος, το 30%, το μπόνους. Συμφωνώ. Εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή, επειδή προφανέστατα δεν μπορεί να παραχθεί μια πολιτική απάντηση στο πρόβλημα το δικό, στο δικό μου, έτσι, των φίλων που μας κάνετε τη χαρά και την τιμή να μας ακούνε, τι κάνουμε, να παράγουμε κάποιες δίθεν διαφορές, και ακόμα και αν δεν είναι δίθεν, είναι αμελητές πια, διότι είμαστε σε ένα πρόγραμμα, έχει συναποφασιστεί εδώ και ένα χρόνο. Αυτό που μένει είναι ρυθμίσεις, λεπτομέρειες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, επειδή φαντάζομαι και εσάς πολλοί συνταξιούχοι θα σας ακούνε, αποφασίστηκε πέρσι να κοπεί 1,8 δισεκατομμύρια, όχι στραγάλια, από τις συντάξεις. Ναι. Αυτό ξέρει κανείς να γίνεται ανέμακτα? Και να συμβεί χωρίς να κλάψουμε, ας πούμε. Και να μην μπει χέρι στις συντάξεις των βουλευτών. Σε αυτό είναι για το εξής. Καταρχήν για τις συντάξεις των βουλευτών. Από όσο ξέρω, ήδη έχουν κοπεί αρκετά. Είχαν κοπεί 60% οι μισθοί των βουλευτών και τα συνταξιοδοτικά τους. Ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε για περιστολή δαπανών. Εγώ να το κάνω. Αλλά ειλικρινά, μετά από 5 χρόνια, 6 χρόνια πια μνημόνια, δεν έχει γίνει μια περιστολή δαπανών πολύ σημαντική? Δηλαδή στο κόψε. Να βγω μπροστά από όλους και να φωνάξω κάτι που το λέω πολλές φορές και στο Real, κατά τη γνώμη μου οι βουλευτές δεν έπρεπε να αμείβονται. Και πολύ περισσότερο να θεωρείται ότι αποζημιώνονται κιόλας. Αυτό πια. Έτσι. Λοιπόν, να βγω και να φωνάξω και είμαι βέβαιος ότι θα φωνάξουν και πολύ. Αυτό το λέτε για τη συγκεκριμένη περίοδο της κρίσης ή γενικά το έχετε ως θέση? Γενικώς πιστεύω ότι η ενασχόληση με την πολιτική δεν πρέπει να έχει κάποιο οικονομικό αντίτιμο. Ναι, αυτό όμως... Το μάλλον, ξαναλέω, να λέγεται και η λέξη αποζημίωση. Αυτό όμως δεν μας οδηγεί στο ότι με την πολιτική θα μπορούν να ασχολούνται μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν χρήματα και οικονομική δυνατότητα, τα τζάκια κλπ. Και κάποιος ο οποίος προέρχεται από τα χαμηλότερα στρώματα, την εργατιά που λέμε, δεν θα μπορεί να μπει στη διαδικασία. Εγώ το ακούω το επιχείρημα αυτό, αλλά υπάρχει και ένα αντιεπιχείρημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, γιατί θα έπρεπε να αποκόπτεται κάποιος από την πραγματική ζωή, την εργασία του και τη δουλειά του? Γιατί θα έπρεπε κάποιος που ασχολείται με την πολιτική να είναι, ξέρω εγώ, full time? Καλά, βλέπουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη που συνεχίζει και πουλάει βιβλία. Δεν σταμάτησε τη δουλειά του. Δεν είναι η συμπάθειά μου, αλλά... Το γνωρίζω, γι' αυτό το λέω. Ναι, όχι, έχουμε αρκετές φορές συγκρουστεί. Θα σου πω όμως ότι σέβομαι έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε διαφορές, τις οποίες όμως δεν τις κρύβει κανείς. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει επιχείρημα.
Έχεις εσύ το δικό σου, διαφωνούμε. Να σας φέρω και ένα επιχείρημα ακόμα σε σχέση με τις αμοιβές των βουλευτών. Από όσο θυμάμαι από τότε που μπήκα στη δουλειά, οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν αμοιβόνται. Ποτέ δεν έχουν αμοιβθεί με βουλευτικό μισθό. Φαντάζομαι το γνωρίζετε. Πηγαίνουν στο κόμμα τα χρήματα. Έτσι. Αμοιβόνται λοιπόν με ένα μισθό που ήταν χαμηλότερος όταν εγώ ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, από το πρώτο μισθό του δημοσιογράφου, και τους βλέπω εκεί και είναι από τους πιο εργατικούς, τους πιο συνεπείς κτλ. Άρα θέλω να πω ότι αποκόπτω τουλάχιστον εγώ το κομμάτι των αποζημιώσεων των βουλευτικών, όπως λέγονται, και με τον γνωρισμό αυτό διαφωνώ, από το αν κάποιος είναι καλός, κακός βουλευτής, παραγωγικός, φιλότιμος και τα ρέστα. Μάλιστα. Αλλά και αυτή είναι μια παράλληλη συζήτηση, η οποία δεν θα έπρεπε να είναι στο επίκεντρο. Στο επίκεντρο της προσοχής μας θα έπρεπε να είναι μετά από 6 χρόνια περικοπές. Εξακολουθούμε να βλέπουμε τη λύση του προβλήματος στις περικοπές και στην υπερφορολόγηση. Αυτό είναι και μια κουβέντα που κάνουμε τον Αντρέα συχνά. Mm. Το ότι λέει ο Αντρέας ότι η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση η οποία βρίσκει τη λύση μόνο στην επιβολή φόρων, εκεί μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό τους. Ενώ η επόμενη κυβέρνηση θα κάνει περισσαλίδα πανών, ο Μητσοτάκης δηλαδή, θα κάνει υπάρχει άλλος τρόπος. Η περισσαλίδα πανών, οι μετακινήσεις και κινητικότητα, κινητικότητα κλπ. Των υπαλλήλων, ναι, αυτά δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά. Κοίτα να δεις, θα σου πω κάτι που λέγαμε παλιά εμείς οι ραδιοφωνάζιδες. Χρειάζεται ένα fine tuning. Έτσι. Δηλαδή, έχεις κάνει πρώτα, ας πούμε, έχεις τα μπιλάρι το σήμα σου, ξέρεις που είσαι. Αυτό το κάνουμε 6 χρόνια. Χρειάζεται ένα fine tuning. Κάποια πραγματάκια λοιπόν που μπορούν να γίνουν, μπορούν να γίνουν. Αλλά για αυτά θα συζητήσουμε. Δηλαδή, δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το πρόβλημά μας είναι πολύ μεγαλύτερο με το αν θα κόψουμε κάτι ακόμα από τους βουλευτές που συζητάγαμε τώρα. Βέβαια. Ή αν θα περικοπεί ακόμα η σύνταξη που κάποιος θεωρεί υψηλή. Με χίλιες δύο ενστάσεις, έτσι. Με χίλιες δύο ενστάσεις. Γιατί η σύνταξη, πρέπει να πω ότι δεν είναι κανένα χάρισμα προς τον συνταξιούχο. Ο άνθρωπος έχει καταβάλει εισφορές για να πάρει τη σύνταξη και να φτιάξει το πλάνο της ζωής του. Εντάξει, όμως υπάρχουν και άλλοι που έχουν βγει στα 15 χρόνια και παίρνουν σύνταξη για 30 χρόνια. Δεν είχαν καταβάλει τις ανάλογες εισφορές. Συμφωνώ μαζί σου λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια, ξαναλέω, περιφερειακή ζήτηση. Σίγουρα. Να κουβεντιάσουμε για αυτόν που παίρνει κακό στη σύνταξη, για να δεις ότι δεν είμαι τόσο καλό παιδί όσο ακούγουμε, να του την κόψουμε κιόλα. Ειλικρινά, αν δεν έπρεπε να την παίρνει, να του την κόψουμε. Αλλά δεν μπορεί να ανακυκλώνουμε μια συζήτηση που κάνει τον ένα να γυρνάει και να κοιτάει με μια, ας πούμε, δυσπιστία, καχυποψία το διπλανό και να αγνοούμε το πρόβλημα. Είναι και ο γυαλός στραβός να συμφωνήσω, αλλά αρμενίζουμε και πολύ στραβά. Δηλαδή αυτά που ακούστηκαν χθες για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Mm-hmm. Ότι πρέπει να πάρουν εξτρά μέτρα. Η Πορτογαλία που ήταν το καλό παιδί και δεν ξέρω εγώ θριάμβευε στο μνημόνιο. Είναι εκτός στόχων. Ότι συζητάμε σήμερα, μάλιστα πριν από λίγο στο Real, γινόταν και σχετική συζήτηση, ότι η υπερδύναμη Γαλλία πρέπει να πάρει στόχους. Πρέπει να βάλει στόχους μνημονιακού χαρακτήρα. Που δεν έχουν μνημόνιο αυτές οι χώρες, ναι. Ναι, και ούτε η Ισπανία είχε μνημόνιο, ούτε η Γαλλία. Η Γαλλία δεν παίρνει τα πιο βία μέτρα αλλαγής εργασιακών σχέσεων που έχουν πάρθει στην Ευρώπη. Με υποτίθεται σοσιαλιστή πρόεδρο και εκτός μνημονίου. Άρα αυτό, η Ιταλία, ναι, καταραίει τραπεζικά. Βέβαια. Σε βαθμό που λέει θα σας πάρω και μαζί μου, έτσι και με βουλιάξετε. Και εγώ τώρα εδώ πέρα πρέπει να κάτσω να κουβεντιάσω για τα 3 ευρώ ή τα 5 ή τα 20 και το κομμένο εκάς του ανθρώπου που το έπαιρνε γιατί ήταν χαμηλοσυνταξιούχος. Κατά γνώμη μου αυτό είναι όλο μαζί, είναι λάθος. Κουβεντιάζουμε λάθος κουβέντα. Όχι εσείς και εμείς, όχι εσείς και εγώ. Όχι, εντάξει, αλλήμον. Βλέπουμε δηλαδή τώρα ότι την Ευρώπη, στην ουσία μετά το Brexit, μετά την Ιταλία, η οποία με το τραπεζικό της σύστημα να καταραίει, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να συμπαρασύρει και άλλες χώρες. Δηλαδή, σε ποια, πού οδηγούμαστε, δηλαδή, σε 3 χρόνια από τώρα, πώς βλέπετε την κατάσταση? Κοίτα, δεν θέλω να παρασύρω ότι βλέπω μακριά, γιατί τα νεκροταφεία γεμάτο ανθρώπους που κάνανε προβλέψεις. Η γνώμη μου είναι το πράγμα δεν πάει καλά. Ναι. Όταν το πράγμα λοιπόν δεν πάει καλά, προφανώς χαράζεις μια στρατηγική που έχει μπροστά το αισιόδοξο σενάριο, ότι το πράγμα θα στρώσει, θα διορθωθεί, αλλά σίγουρα χαράζεις και μια στρατηγική που λέει, σαν παιδί του νοικοκύρη, έτσι, πριν πεινάσεις μαγειρεύεις, ότι αν το πράγμα στραβώσει ακόμα περισσότερο,
εγώ τι θα έχω κάνει. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα, επειδή δεν είναι τόσο σύνθετα όσο κάποιοι θέλουν να τα παρουσιάζουν, εμείς έχουμε τη μεγάλη τύχη να έχουμε γεννηθεί σε ένα οικόπεδο που παράγει και ντομάτες και μπανάνες. Χωράφια έχουμε, δόξα τω Θεώ, εδώ στην Αττική τα καλλιεργούν οι Ινδοί και οι Πακιστανοί. Στην υπόλοιπη χώρα πολλοί δεν καλλιεργούν καθόλου, όπως ξέρω. Ισχύει, ναι. Θέλω να πω ότι ο πρωτογενής τομέας για τον οποίο τόση πολλή κουβέντα γίνεται, θυμίζει τη γνωστή ρίση που λέει όλο λάδι λάδι και από τη Γανίτα τίποτα. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε κάνει τίποτα επί του πρωτογενούς τομέα, που έχουμε μεγάλες δυνατότητες και τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Τα προϊόντα μας είναι καλύτερα από των αλλωνών, για να το πω απλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Έτσι. Λες, έχω το καλύτερο λάδι, έχω το καλύτερο μέλι. Μάλιστα, και τι το κάνεις? Σταματάς να το παράγεις? Και αυτό δεν έχουμε κάνει. Σίγουρα αυτό έχουμε κάνει. Και το οποίο λέτε δηλαδή είναι ότι όχι να παράγουμε για εξαγωγή κλπ. Να θρέψουμε τη χώρα. Ότι μπορούμε να θρέψουμε τη χώρα καταρχήν. Λέω ότι αν τα πράγματα πάνε καλά και παράγουμε, ας εξάγουμε το λάδι με 8 ευρώ το κιλό και όχι με 4 που δίνανε πρόπερση, ας πούμε, ή με 2,5 που κάποια στιγμή δεν το μαζέψαμε στην Κρήτη Καδούλου. Mm-hmm. Να το παράγουμε όμως. Πώς θα πάνε τα πράγματα και τι θα μας βολεύει καλύτερα, να το δούμε. Αλλά να το παράγουμε. Όχι να είμαστε διαρκώς γύρω από μια μίζερη συζήτηση που μας κάνει στο τέλος να πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εδώ έχουμε το τεράστιο πρόβλημα με την εξαγωγή των εγκεφάλων. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή εξάγουμε και μυαλό, να το πω απλά. Εσείς είστε παιδιά που είστε και νεότεροι από μένα. Έχετε δει να γίνεται τίποτα για να μείνουν οι συνομήλικοί σας ή ακόμα τα νεότερα παιδιά στη χώρα? Ευχαριστούμε για το κομπλιμέντο καταρχήν. Καλό είναι μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, καλό είναι να το ακούσεις. Όχι, λέω είστε νεότεροι, γιατί εγώ έχω πατήσει τα 51 φέτος. Εντάξει. Εγώ είμαι από δίπλα, στα 49. Κρύβε. Λοιπόν, φυσικά και δεν έχει γίνει τίποτα. Δεδομένου ότι ο καθένας, όποιος μπορεί να φύγει, τα μαζεύει και φεύγει για να έχει κάποια προοπτική. Και το χειρότερο όλο είναι ότι πολλοί από αυτούς, πολλοί από αυτά τα παιδιά δεν θέλουν να φύγουν. Αναγκάζονται. Προφανέστατα. Εγώ, ειλικρινά, ξέρω ελάχιστος που ήθελα να φύγουν. Ξέρω πολλούς που έφυγαν αναγκαστικά. Αλλά υπάρχει εδώ και ένα πράγμα το οποίο μπορείτε να το κρατήσετε και ως ένα ευρύτερο σχόλιο. Δηλαδή, είμαστε όλοι σχολιαστές. Κάνουμε όλοι σχεδόν την ίδια δουλειά. Εσείς και εγώ που καταγράφουμε, σχολιάζουμε, αναλύουμε την επικαιρότητα, κοντεύουμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνει και η πολιτική. Αν είχαμε ένα συνομιλητή από οποιοδήποτε κόμμα, πολιτικά προερχόμενο εννοώ, θα συμφωνήσουμε τις διαπιστώσεις μας. Κάποια στιγμή το διαπιστώνω, πρέπει να ξαναπεί στο σωστό του κουτί. Διαπιστώνει ο πολίτης, διαπιστώνει ο δημοσιογράφος. Ο πολιτικός προτείνει και εφαρμόζει λύσεις. Εδώ λοιπόν στο προτείνω και εφαρμόζω λύσεις, σφυράμε αδιάφορα. Το μόνο που κάνουν οι πολιτικοί, για να γυρίσω στην αρχή της κουβέντας, είναι να κατηγορεί ο ένας τον άλλο και να απευθύνονται, κατά τη γνώμη, σε ένα πολύ μειοψηφικό κοινό πια. Σε φανατικούς που όσο πάνε και διουστεύουν των κομμάτων, οι οποίοι τη βρίσκουν σε αυτή την καφενειακή διαδικασία, να βρίζουν στον άλλο. Νομίζω ότι μας έχει ξεπεράσει η ζωή, αυτό το στάδιο σίγουρα το έχει ξεπεράσει, και ότι απαιτεί, ξαναλέω, λύσεις. Mm-hmm. Λύσεις οι οποίες δεν είναι να κάτσουμε να βρούμε πώς τετραγωνίζεται ο κύκλος, αλλά ξαναμπούν μπροστά κάποια πολύ απλά πράγματα. Και να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου στην εκπομπή σας, λέγοντας το εξής πάρα πολύ απλό πράγμα. Ακούτε για ανάπτυξη, έτσι? Ναι, ναι. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, η Μόνικα Μπελούτσι να ήταν, παιδιά, τόσο πολύ δεν θα μας χειριστήσε. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάμε λοιπόν για ανάπτυξη. Όλες οι κυβερνήσεις, της τωρινής μη εξαιρουμένης, του Αλέξη, ψάχνει να βρει λεφτά κάπου στο εξωτερικό. Να φέρει μια μεγάλη επένδυση. 2-5 μεγάλες επένδυσεις. Λοιπόν, πέστε ότι τις έφερε. Πέστε ότι έπεισε και την Κόσκο και τη ZTE και τη Huawei και την Alibaba και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο. Και τους 40 και έφερε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, 10 δισεκατομμύρια. Και δημιούργησε και 10.000 θέσεις εργασίας. Πιστεύει κανείς ότι έτσι λύνεται το πρόβλημα των 1,5 εκατομμύρια ανεργών? Το πρόβλημα των ανεργών, για να λυθεί, πρέπει να ξαναμπούν μπροστά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακριβώς αυτό. Κατά βάση ήταν 600.000. Έτσι.
Αν είχες λοιπόν 600.000 εταιρείες που κάθε μία έκανε μία πρόσληψη, συγγνώμη, θα είχαμε 600.000 εργασίες. Αντί λοιπόν να κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα και τη δυνατότητα που δίνει για πολλές θέσεις εργασίας, ψάχνουμε να βρούμε κάτι πράγματα τα οποία και πολύ δύσκολα γίνονται τελικά, γιατί είδατε και ο Σαμαράς το πάλεψε και ο Παπανδρέου το πάλεψε και τεχνοκράτη Παπαδήμο βάλαμε κτλ. Και όλα αυτά μείνανε κατά βάση τα χαρτιά ή είχαν ελάχιστο αποτέλεσμα. Δεν κοιτάμε λοιπόν εδώ να ξαναβάλουμε μπροστά τη μηχανή που μπορεί να τη βάλει ο Αντρέας ή ο Γιώργος. Να πει θα πάρω και έναν εργαζόμενο παραπάνω και έτσι πολλαπλασιαστικά θα λειτουργήσει το πράγμα για να μειωθεί η ανεργία στο μισό. Και ψάχνουμε να βρούμε τη λύση, ξέρω εγώ, σε κανένα Κινέζο μάγο, κανέναν Αμερικανό μεγαλοεπενδυτή ή κάποιον άλλο που το μόνο που θα έχει στο μυαλό του θα να οικονομήσει υπέρ του και όχι να έχει στο μυαλό του τα παιδιά του Γιώργου, τα παιδιά του Αντρέα, τα παιδιά του Άγγελου και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με ένα έτσι σχεδόν επιδεικτικό τρόπο το προσπερνάνε άπαντες. Μήπως επειδή υπάρχει το θέμα των capital controls, κλείνουν βέβαια οι επιχειρήσεις και επειδή οι δανειστές μας όλο και τις δικές τους επιχειρήσεις θα κοιτάνε φυσικά και όχι τις δικές μας, θέλουν να έρθουν εδώ πέρα να κάνουν τίποτα, να αντικαταστήσουν τον Μαρινόπουλο, να αντικαταστήσουν την ηλεκτρονική, να πάρουν τον χώρο στον οποίο βρισκόντουσαν όλες αυτές οι ελληνικές επιχειρήσεις. Δεν τα είπε τυχαία τα ονόματα έτσι. Ορίστε. Δεν τα είπε τυχαία τα ονόματα. Δεν τα είπα τυχαία. Είναι μεγάλες εταιρείες. Ανέφερες δύο αγορές, λιανική πώληση, έτσι. Η μία που έχει να κάνει με το σπίτι, το φαΐ κτλ. Και το άλλο που έχει να κάνει με τα ηλεκτρονικά είδη. Και στις δύο λοιπόν αλυσίδες υπήρχε ένας ανταγωνισμός. Την ιστορία της ηλεκτρονικής, επειδή την έψαξα, μπορώ να σας πω πάρα πολύ απλά ότι δεν υπήρχε απολύτως καμία περίπτωση να μην κλείσει με οποιοδήποτε management, διότι δεν είναι δυνατόν η ηλεκτρονική να πουλάγε σε τιμές που οι άλλοι αγοράζανε. Ναι. Τόσο απλό είναι. Ή σε ό,τι αφορά, ξέρω εγώ, τη λιανική πόλη στα σούπερ μάρκετ, αν εξαιρέσει κανένας η μεγάλη ελληνική αλυσίδα που και με βάση ένα εξαιρετικό management, το Σκλαβενίτινο, όπου πιθανολογείται ότι μπορεί και να δώσει λύση στο Μαρινόπουλο, θα δει ότι και στη λιανική πώληση τι έχει συμβεί. Έχουν δημιουργηθεί κολοσσοί που κλείνουν τα μικρότερα μαγαζιά. Έχετε εσείς μπακάλικο στη γειτονιά σας? Όχι, μόνο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, και πάει λέγοντας το πράγμα. Τα μεγάλα ψάρια τρώνε τα μικρά. Εμείς εδώ ήμασταν πέλαγο, γίναμε ωκεανός. Τα κάναμε μουσικά δηλαδή. Και κλείνοντας έτσι την συνομιλία μας, θέλω να σας ρωτήσω, σε μια εποχή όπου βλέπουμε το κύριο Φίλη να θέλει να καταργήσει τις πρωινές προσευχές, να μην τα πηγαίνει πολύ καλά με όλα αυτά, πόσο ακόμα εσείς θα επιμένετε να ξεκινάτε την εκπομπή σας με την πρωινή προσευχή και με Μάνο Χατζηδάκη τα κακοτράχαλα βουνά? Καταρχήν θέλω να πω ότι το σήμα της εκπομπής παίζει πάντα προς τιμή του Γιάννη Καλαμίτση, με τον οποίο συνεργάστηκα. Βεβαίως, ναι. Για πάρα πολλά χρόνια και δεν μου αρέσει αυτά τα περί δασκάλου και τα λοιπά. Πάντως θέλω να είναι πάντα παρόν στο μυαλό μου. Και γι' αυτό το σήμα παίζει πάντα προς τιμή του. Τώρα, σε σχέση με την προσευχή, επειδή την αντιλαμβάνομαι την πηχτή, εγώ διδεωρώ δικαίωμα του καθενός να είναι άθεος, να πιστεύει σε έναν άλλο Θεό και τα λοιπά, και απολύτως δικό μου δικαίωμα να ξεκινάω τη μέρα μου ακούγοντας ή λέγοντας την προσευχή. Γιατί, ελπίζω αυτό με το δικαίωμα να μην μου το αφισβητεί κανένας. Ακριβώς. Έτσι και το καλό που το θέλω. Γιατί πολλοί κόσμος θέλει να ακούει από την αρχή την εκπομπή για να ακούσει και την προσευχή, πέρα μετά τα σχόλια που κάνετε μαζί με την κυρία Γαβρά και τα εύστοχα σχόλια για την επικαιρότητα. Θέλει να ακούει την πρωινή προσευχή, να ακούει το τραγούδι του Μητσιά, αλλά φυσικά και τα ρητά τα οποία λέτε, και έχει μείνει έτσι ως σήμα κατά τεθέν σας αυτό, ότι λέτε κάθε μέρα κάποια ρητά σημαντικών ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Θα σας πω κάτι. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στον τόπο. Γιατί το λέτε αυτό? Μιλάω για τη δημοσιογραφία, με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κτλ. Υπάρχει ένας απίστευτος ελιτισμός από κάποιους. Κοιτάνε τους πάντες αφιψηλού, ας πούμε. Λες και οι δημοσιογράφοι είναι κάτι διαφορετικό, ας πούμε. Έχουν πέντε πόδια και δύο μυαλά. Υπάρχει ένας απίστευτος λαϊκισμός από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος κατεβάζει τα πάντα, τα υπεραπλουστεύει διαστρέφοντάς τα. Έχω λοιπόν την ταπεινή αντίληψη, τοποθέτηση αν θέλετε σε αυτό το συνάφι, ότι προφανώς και πρέπει να μιλάμε απλά όπως μιλάμε. Αλλά
Η δουλειά μας δεν είναι να αντιπολιτευόμαστε κανέναν, ούτε να στηρίζουμε κανέναν. Η δουλειά μας είναι να κρίνουμε. Όχι να κατακρίνουμε κατά ανάγκη. Να κρίνουμε. Το ένα κομμάτι λοιπόν της δουλειάς είναι ενημέρωση και όσο μπορούμε πιο ευσυνείδητη κριτική. Το δεύτερο είναι ότι όλοι όσοι δημοσιολογούμε, και εδώ παίρνει τα μίντια η μπάλα όλα μαζί, έχουμε και ένα καθήκον διαπαιδαγώγησης, εκπαίδευσης, διατήρησης ενός κάποιου επίπεδου συνομιλίας μεταξύ μας. Αυτό εγώ το χρησιμοποιώ ως ένα κανόνα κάθε μέρα. Δηλαδή, να περάσουμε δύο ώρες, να μάθει ο κόσμος αυτά που έχει να... Που μπορώ εγώ να φωτίσω όσο μπορώ, γιατί δεν μπορώ και τα πάντα, έτσι. Δεν, ας πούμε, στα οικονομικά δεν είμαι ο Γκάλμπρεϊθ. Ευτυχώς, ευτυχώς. Θα μου πεις το LSE, όπως θα λέω, το School of Economics στην έκκληση, τη χώρα. Και όσο γίνεται να παίζει κανένα τραγούδι ελληνικό, ξένο, να σκάει το χιλάκι του κόσμου και βεβαίως αν μπορούμε να αφήσουμε και μια γερή έτσι φράση, ατάκα, να αφορμεί κάτι που είχε συμβεί σήμερα, να του είναι χρήσιμο να βγει το βράδυ, ας πούμε, το κορίτσι του σε μια παρέα να πει άκουσα και αυτό, ρε παιδί μου, και να πιάσει μια κουβέντα που να ξεφεύγει από τα μνημόνια και τη μιζέρια. Κύριε Κουδαλάκη, αγαπητέ Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια. Καλώς από την Κυριακή. Να είστε καλά. Γεια χαρά.